Το 2009, όπως είπε ο κύριος Κολάτος, είχαμε ένα κανονισμό. Καλός ήταν ο κανονισμός. Φυσικά τον είχαμε καταψηφίσει. Το 2022, μετά από 10 χρόνια, κλαδεύτηκαν τα δέντρα στην Αθήνα με τον κανονισμό και έγιναν σε αρκετά σημεία οι σφαγές των δέντρων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χωρίς να αρνούμαστε τις προθέσεις και του κύριου Αποστολόπουλου και της διοίκησης, μιλάμε για μια έκθεση ιδεών, ένα ευχολόγιο, το οποίο, για παράδειγμα, για να γινόμαστε και συγκεκριμένοι, λέει στο άρθρο 5, αρμόδιες υπηρεσίες, ποιος έχει την ευθύνη για όλα. Η Διεύθυνση Πρασίνου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Μα η Διεύθυνση του Πρασίνου υλοποιεί μόλις το 30%, ίσως και λιγότερο, των λειτουργιών πρασίνου αυτής της πόλης, του Δήμου μας. Και το 70% το υλοποιεί Unison. Και τρέχετε για να κάνετε σύμβαση με την εταιρεία, γιατί θα μείνουμε στον αέρα. Ποιος δηλαδή έχει την ευθύνη για όλα αυτά? Η εταιρεία, η υπεργολάβη που παίρνει η εταιρεία, οι υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας, οι οποίες δεν φτάνουν ούτε για ζήτο? Λέτε μετά, και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί θα αντιμετωπίσουμε μετά όλα αυτά τα άρθρα που λέγονται για το κλάδεμα, ποιος θα τα κάνει? Η εταιρεία θα τα κάνει. Με ποια τεχνογνωσία της εταιρείας? Και συχνά με τα υλικά του Δήμου ή και με εργαζόμενους του Δήμου, όπως τα έκανε και στο παρελθόν. Λέτε μετά, σε σχέση αυτό που λέω για το ευχολόγιο, φθορά, ρήπανση, άρθρο 12, το 10 κομμάτι, φθορά, ρήπανση φυτικού οργανισμού, και μιλάμε για το ριζικό σύστημα των δέντρων. 1,5 μέτρο κυλινδρική ανάπτυξη του δέντρου συν 5 μέτρα του δέντρου που έχει κυλινδρικό κορμό. Δηλαδή, τα πλατάνια και οι ευκάλυπτοι στην Αθήνα θέλουν 5 μέτρα περιμετρικά για να αναπτύσσονται. Κάνουμε εικόνα, δηλαδή έχουμε δει ευκάλυπτους στην Αθήνα την κατάσταση που βρίσκονται και το κατά πόσο αυτό που λέμε εδώ δεν είναι ευχή? Σωστή ευχή, αλλά ευχή. Μετά υπάρχουν ορισμένες πλευρές που επίσης είναι ευχές. Η είσοδος και η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων δεσποζόμενων κατοικιδίων σε χώρο πρασίνου με τους κατανόμο περιορισμούς και με εξαίρεση συνοδούς. Υπάρχει δηλαδή κανένας χώρος πρασίνου στην Αθήνα που δεν γίνεται το έλα να δεις με τα ζώα συντροφιάς? Υπάρχει θέμα με τη ρήπανση? Υπάρχει. Και υπάρχει επίσης ένα άλλο θέμα, που μιλώντας για το κλάδεμα, παραχωρείται αρμοδιότητα στη ΔΔΕ να κλαδεύει τα δέντρα της Αθήνας κατά το δοκούν και κατά τη δική της κρίση. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Και κάποτε πρέπει να υπογειοποιήσει η ΔΔΕ. Σκάβουν συνέχεια στην Αθήνα. Ενώ στο άρθρο 15 στο 4 ενέχει ένα σοβαρός κίνδυνος, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες οι δρόμοι της Αθήνας με πεζοδρόμια λιγότερα του ενός μέτρου. Σε αυτά τα πεζοδρόμια ουσιαστικά δεν θα μείνει δέντρο, με βάση αυτό που λέτε, γιατί αντί να καταργήσουμε το λάκκο, να ξαναφυτέψουμε το λάκκο και να επεκτείνουμε, να προβάλλουμε το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα. Και αυτό είναι μια λύση. Αν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να μπορούμε και να περπατάμε. Και αυτό φυσικά όχι γενικευμένα, αλλά με βάση σημεία, σημειακές παρεμβάσεις που δείχνουν μια άλλη αντίληψη. Τα λέμε αυτά γιατί ακόμα και το θέμα των προστήμων, εντάξει, με μια έννοια βάζει ο άλλος αυτά που βάζει πάνω στα δέντρα, να του βάλουμε πρόστιμο. Αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, δυστυχώς, με το να γενικεύσουμε μια φοροεισπρακτική λογική, ενώ απ' την άλλη σαφώς πρέπει να υπάρχει διαδικασία, προσπάθεια προστασίας.
η οποία αφορά όμως όχι μόνο την κουλτούρα, γιατί άμα τα φορτώσουμε στην κουλτούρα καήκαμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός προσωπικό που ασχολείται, που προστατεύει, που δημιουργεί συνθήκες και αποτροπή ακόμα και με πρόστιμα όταν αυτά χρειάζονται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που κατά καιρούς έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν μιλάμε ειδικά για κοπές δέντρων.